Είχαμε, Ελίνα, χτυπήματα στη Χερσόνα από την οποία έχουν υποχωρήσει τα ρωσικά στρατεύματα τη νύχτα για, την... για τα οποία χτυπήματα το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από τις Ουκρανικές Αρχές, 8 άτομα έχουν τραυματιστεί, έχουμε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίε, όπως και έχουμε καταστροφές σε ιατρικό υλικό, όπως αναφέρεται. Ενώ την ίδια ώρα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Ζαπορίζια, η εταιρεία Ενεργοατών, που είναι εταιρεία που ασχολείται με την ενέργεια στην Ουκρανία, επισημαίνει και έχει πληροφορίες ότι οι Ρώσοι εγκαθιστούν στον πυρηνικό σταθμό τη Ζαπορίζια πυραυλικά συστήματα και Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ενδεχομένω να έχουμε ένα ρωσικό χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό και επομένω, όπω υποστηρίζουν, δεν υπάρχει πυρηνική ασφάλεια ε, στην περιοχή. Τώρα, την ίδια ώρα μετά από τι δηλώσει του εκπροσώπου τύπου του Κρεμλίνου, του κυρίου Πεσκόφ, ότι ο Ζελένσκι είναι αυτό που ξέρει τον τρόπο με τον οποίο θα σταματήσει ο πόλεμο και αν το θελήσει μπορεί και αύριο να σταματήσει, με τον ίδιο και αντίστοιχο τρόπο απαντάει. Και η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ουκρανία. Λέει λοιπόν ότι ο Πούτιν, αν το θέλει, μπορεί να τερματιστεί αυτό ο πόλεμο με την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφο τη Ουκρανία. Και σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι μάλλον απομακρύνεται ένα διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, ακόμη και ο Ερντογάν, ο οποίο έχει δηλώσει ότι θα γίνει συνάντηση Ουκρανίας και ε, Ρωσίας, λέει ότι αυτό θα αφορά την επισητιστική κρίση. Και κλείνοντας μόνο όλοι, να έχουμε μια τελευταία προφορία από το Reuters, που αναφέρεται ότι θα έχουμε σήμερα συνάντηση εκπροσώπων της Αμερικής και της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη. Αναμένουμε νεότερα για τα ποια θα είναι τα ζήματα που ενδεχομένω ζητηθούν, αν αυτό επιβεβαιωθεί.